Το θεϊκό ραβανί. Η στιμήν του πατέρα μου που ήταν το αγαπημένο του και είχα να το φτιάξω από όταν έφυγε από τη ζωή. Γεια σας, τι μου κάνετε και πώς μου είστε, ελπίζω να είστε καλά. Σήμερα κάναμε live μία ώρα, την καταφέραμε και κάναμε αυτό το μακιγιάζ. Παρέα με τα ζουζούνια, τα δύο τα μεγάλα παίζαν PlayStation. Και ο Τζουτζούκος ήταν δίπλα μου, τον απασχολούσα όσο μπορούσα. Σήμερα έχω μαγειρέψει γιουβέτσι, κοτόπουλο με χιλοπίτες και μπρόκολο για σαλάτα και θα κάνουμε γλυκό ραβανί. Οπότε καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο συνταγής. Πάμε να κάνουμε γλυκό ραβανί. Πάμε να ξεκινήσουμε με το σιρόπι για να μας κρυώσει μέχρι να ψηθεί το ραβανί μας. Και να σας δείξω βήμα-βήμα πώς θα το κάνουμε. Είναι ένα εύκολο γλυκό, πολύ νόστιμο. Σε όσους αρέσουν τα σιροπιαστά. Να μας δείτε γιατί το βίντεο θα φτιαχτεί από τώρα. Εδώ δείτε, η κανίβαλη. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι: για το σιρόπι 900 ml νερό, 2 κουταλιές σούπας μέλι, 1000 γραμμάρια ζάχαρη, παίρνει αρκετή ζάχαρη αλλά βγαίνει μια ταψάρα, κλούδες από λεμόνι για το σιρόπι, έτσι, και στικ κανέλας. Πάμε να κάνουμε πρώτα το σιρόπι για να το βάλουμε να κρυώνει. Εσύ εκεί θα κάτσεις σαν τον κόκορα, σαν τον τζολαπετινό? Ναι. Το μάτι μας θα το ανάψουμε στο πιο δυνατό που έχει η κουζίνα μας. Πάμε να βάλουμε 900 ml νερό. Μόλις πήρα χαμπάρι ότι δεν έχω ξύλο κανέλας, οπότε θα βάλω σκόνη, δεν πειράζει, δεν έγινε κάτι. Εγώ επειδή δεν θέλω να βάλω 1 κιλό και ζάχαρη στο γλυκό μου, θα βάλω γύρω στα 700 με 800 γραμμάρια ζάχαρη στο σιρόπι για να βάλω την υπόλοιπη ζάχαρη στο κέικ μου. Έτοιμο το σιροπάκι μου, βλέπετε η κανέλα κάθεται, τώρα το έχω αφήσει έτσι να κρυώνει. Μέσα στο σιρόπι μου έχω βάλει και μία βανιλίνη. Θερμαίνουμε το φούρνο μας. Θα το ψήσουμε ένα μισάωρο στις αντιστάσεις, δεν θέλει πάρα πολύ ώρα το ραβανί. Πάμε να σας δείξω τα υλικά. Θα χρειαστούμε ένα ποτήρι νερού σπορέλαιο, ένα ποτήρι γάλα χλιαρό, ένα ποτήρι αλεύρι, 2 ποτήρια σιμιγδάλι, τώρα έχω βάλει ένα, θα συμπληρώσω μετά, ένα ποτήρι ζάχαρη, ένα baking powder, φακελάκι ή 3 κουταλιές του γλυκού γεμάτες. Αν δεν έχετε φακελάκι και έχετε το τενεκεδάκι. 2 βανίλιες. 6 αυγά ή 4 χωριάτικα. Εγώ θα βάλω 4 γιατί είναι φρέσκα. Οπότε δεν θέλω να βγει πολύ αυγουλίλα στο ραβανί, δεν μ' αρέσει. Πορτοκάλι, το έχω πλύνει, και λεμόνι, θα τα κάνουμε ξύσμα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα θα χτυπήσω έναν τα αυγά να δω ότι είναι ok και μετά θα ρίξω τη ζάχαρη. Το ιδέα σου. Θα σπάσω τώρα τα αυγά μου ένα-ένα εδώ να τα βλέπω ότι είναι καλά. Να σπάσω αυγά. Το πρώτο είναι μια χαρά, το ρίχνουμε. Thank you.
Στο τέλος του μείγματος, αν σας αρέσει το ενδοκάριδο, μπορείτε να βάλετε και ενδοκάριδο. Επίσης, το σιρόπι μπορείτε να βάλετε και πορτοκάλι. Εγώ άλλες φορές βάζω, άλλες φορές δεν βάζω. Επειδή έβαλα και το ξύσμα μέσα, έχει πάρει τη μυρωδιά από το πορτοκάλι ούτε σε άλλους. Το μείγμα μας είναι αυτό. Αν βάλετε ενδοκάριδο, μπορείτε να το αντικαταστήσετε με το ένα ποτήρι σιμιγδάλι. Αντί για δύο ποτήρια σιμιγδάλι, δηλαδή να βάλετε ένα ποτήρι σιμιγδάλι και ένα ποτήρι ενδοκάριδο. Όπως είδατε με το σπορέλαιο που έμεινε στο ποτήρι, το ελάχιστο αυτό που έμεινε, άλυψα ένα βαθύ ταψί γιατί θα φουσκώσει το ραβανί μας, βγαίνει ψηλό σαν το κέικ. Όσοι δεν θέλετε να βάλετε σιμιγδάλι, μπορείτε να ακολουθήσετε συνταγή κέικ, θα σας αφήσω εδώ με πορτοκάλι και με βανίλια, έχω φτιάξει, μπορείτε να ακολουθήσετε όποιο θέλετε. Πάμε τώρα να διάσουμε το μείγμα μας μέσα στο ταψί. Όπως είπαμε, 25 με 30 λεπτά κλαίει και το Νίνι, πρέπει να πάω στο Νίνι. 25 με 30 λεπτά στο φούρνο, 180 βαθμούς, αντιστάσεις, όχι αέρα. Έτοιμο, δεν έχει φουσκώσει πάρα πολύ γιατί έχει απλώσει στο ταψί. Αν το είχα βάλει σε πιο μικρό θα έχει φουσκώσει και άλλο, αλλά δεν με πειράζει καθόλου. Θα αφαιρέσω τώρα από το σιρόπι ό,τι έχει και θα το βάλω έτσι όπως είναι ζεστό το ραβανί μου. Το σιρόπι πρέπει να είναι κρύο και το γλυκό το ραβανί ζεστό. Ήδη το έχει ρουφήξει με τη μία το σιρόπι όλο. Θα κόψω μετά και θα σας δείξω. Τώρα θα τα αφήσω λίγο γιατί καίει. Μόλις κρυώσει λίγο θα κόψω και θα σας δείξω. Το θεϊκό ραβανί. Η στιμήνη του πατέρα μου που ήταν το αγαπημένο του και είχα να το φτιάξω από όταν έφυγε από τη ζωή. Δοκιμάστε το, βγαίνει τέλειο. Άλλο ένα βίντεο έφτασε στο τέλος του. Συνταγή, είχα καιρό να κάνω συνταγή. Μην ξεχνάτε να είστε όμορφοι μέσα και έξω προπάντων εσωτερικά. Θα τα πούμε ξανά σε ένα επόμενο βίντεο. Αν κάνετε τη συνταγή, γράψτε μου στα σχόλια αν σας άρεσε. Πολλά φιλιά και την αγάπη μου. Πολλά φιλιά. Επίσης, περιμένω στο Instagram φωτογραφίες. Όσοι το κάνετε και με ακολουθείτε και στο Instagram, περιμένω φωτογραφίες. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.